Περισσότεροι και με ευνοϊκότερους όρους θα μπορούν να υπαχθούν πλέον στον εξοδικαστικό μηχανισμό για τη ρύθμιση οφειλών και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Η τροπολογία προβλέπει ότι αν οι τράπεζες και τα funds δεν δεχθούν τη νέα ρύθμιση, θα πρέπει να το αιτιολογήσουν. Διευρύνεται το δίχτυ προστασίας σε ευάλωτους δανειολήπτες που δεν μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές τους σε τράπεζες και δημόσιο, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουμε κουραστεί να ακούμε ξαναζεσταμένα ψέματα περί εκατοντάδων χιλιάδων πληστηριασμών οι οποίοι επίκειται να γίνουν. Μιλάμε συνεπώς για έναν πολύ μικρό αριθμό σπιτιών και από αυτά οι πρώτες κατοικίες έχουν και προστασία και δυνατότητα θετικής διεξόδου. Η αναδρομική και αργοπορημένη βελτίωση των όρων της ρύθμισης οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού προβλέπει μεταξύ άλλων ότι εάν απορριφθεί η ρύθμιση προς τον οφειλέτη πρέπει να υπάρξει έγγραφη αιτιολόγηση από τις τράπεζες και τα funds. Η αποπληρωμή της ρύθμισης μπορεί να γίνει χωρίς τους υπολοιπόμενους στόχους για χρέη στο δημόσιο, ενώ ρυθμίζονται και οφειλές πάνω από 10.000 ευρώ ακόμη και σε έναν φορέα. Ταυτόχρονα, ρυθμίζονται και οφειλές υπέρ τρίτων για πρώτη φορά, όπως παραδείγματος χάρη είναι η Δήμη. Έχουμε μεγάλη μείωση του επιτοκίου που πάει στο 3% από 7,6% σήμερα. Ενώ υπάρχει και προστασία της περιουσίας του οφειλέτη από τη στιγμή της οριστικής υποβολής της αίτησης. Μπορεί κάποιος να περισσώσει την πρώτη κατοικία του με καλούς όρους, θα έλεγα, και με διαγραφή, αλλά και με έως 420 δόσεις. Με τις νέες διατάξεις, ο οφειλέτης αποκτά και άλλα όπλα που δεν είχε μέχρι σήμερα. Πρώτα απ' όλα, οι οφειλέτες θα μπορούν να εκδίδουν βεβαίωση οφειλών προς τις τράπεζες, τα funds αλλά και το δημόσιο. Διαγράφονται αιτήσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί εντός 90 ημερών, ενώ εντάσσονται και οφειλέτες οι οποίοι δεν παραιτήθηκαν από προηγούμενο νόμο, οποιοδήποτε και αν ήταν αυτός. Επίσης, επιτρέπεται η εξαίρεση από τον εξοδικαστικό ενήμερης ή ρυθμισμένης οφείλης. Κάθε αλλαγή που γίνεται στον εξοδικαστικό τον παρόντα θεωρώ ότι είναι θετική, γιατί ο εξοδικαστικός μηχανισμός έχει τελματώσει. Σκληρή κόντρα είχαν στην Βουλή ο νυν και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών. Για ποια σταθερότητα συνεπώς μιλάτε όταν είστε λάτρες της μη κανονικότητας, της τοξικότητας, του λαϊκισμού και της ανευθυνότητας? Γιατί όταν ο Θεός μοίραζε επιχειρήματα, κύριε Σταϊκούρα, εσείς προφανώς κρατάγατε ομπρέλα. Η τροπολογία προβλέπει επίσης ότι εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει περιουσία ή έχει πενιχρά εισοδήματα, μπορεί να κουρευτεί έως και το 90% της οφείλης.